Σηκώθηκε σήμερα το πρωί, μετά από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, η διαπραγμάτευση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των τεσσάρων θεσμών με την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας. Η τεχνική συμφωνία αποτελείται από τέσσερα κείμενα και συγκεκριμένα. Πρώτον, το συμπληρωματικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που συνοδεύεται από το τεχνικό μνημόνιο. Και δεύτερον, το MEFP μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που επίσης συνοδεύεται από το τεχνικό του παράρτημα. Η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από παράλογες απαιτήσεις εκ μέρους των δανειστών, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η τεχνική συμφωνία είναι εν τέλει ισορροπημένη και βιώσιμη. Όπως γνωρίζετε, παρά την αρχική απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επιπλέον δημοσιονομικές επιβαρύνσεις μετά τη λήξη του προγράμματος ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε μια συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Όπως προέβλεπε η πολιτική απόφαση του Eurogroup της 7ης Απριλίου, συμφωνήθηκε τελικώς η τροποποίηση του δημοσιονομικού μείγματος το 2019 και το 2020 με περιοριστικά μέτρα ύψους 1-1%, αλλά και μέτρα ελάφρυνσης αντίστοιχου ύψους, δηλαδή 1-1% για την περίοδο 2019 και 2020. Με λίγα λόγια, το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι ουδέτερο, δηλαδή δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ περισσότερη λιτότητα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι είμαστε εντός των στόχων του προγράμματος. Για το 2019, τα περιοριστικά μέτρα στοχεύουν τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1%. Η τεχνική συμφωνία προβλέπει ότι η μεγαλύτερη μείωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 18%, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προσωπικές διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και το 30% της συνολικής σύνταξης, ενώ η μεσοσταθμική μείωση δεν θα ξεπερνά το 9%. Για το 2020, συμφωνήθηκε η εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ να προέλθει από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου. Το αφορολόγητο θα διαμορφωθεί επομένως το 2020 μεσοσταθμικά στα 5.900 ευρώ. Τα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης που θα ψηφιστούν και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα με τις επιβαρύνσεις το 2019 και το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι το 2018 θα επιτευχθεί ο στόχος για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, είναι τα εξής. Επιδότηση ενοικίου με μέση επιδότηση περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο σε 600.000 οικογένειες. Ενίσχυση του επιδόματος του πρώτου και του δεύτερου παιδιού συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ. Επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε δημοτικά και γυμνάσια, ώστε να καλυφθεί ο μισός πληθυσμός των μαθητών. Επέκταση του προγράμματος των βρεφονηπιακών σταθμών για να καλύψουν το 1 τρίτο των παιδιών ηλικίας έως 4 ετών. Το μέτρο της μείωσης στα φάρμακα θα επεκταθεί σε όλο τον πληθυσμό και όχι μόνο στους συνταξιούχους, με εισοδηματικά κριτήρια. Προβλέπεται επίσης ένα αναπτυξιακό πακέτο ύψους 250 εκατομμυρίων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ένα αντίστοιχο πακέτο 250 εκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα τις φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%. Μείωση συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%. Μείωση του έμφυα κατά 200 εκατομμύρια για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία μηδενίζεται για όσους έχουν έσοδα μέχρι 30.000 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους προβλέπεται μείωση του συντελεστή. Κατανοούμε φυσικά πιθανές κριτικές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα περιοριστικά μέτρα της συμφωνίας. Ωστόσο, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα τόσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και σε όλους τους βουλευτές τη δυνατότητα να ψηφίσουν τα θετικά μέτρα, και γι' αυτό το λόγο τα θετικά αυτά μέτρα θα κατατεθούν σε ξεχωριστό άρθρο στο νομοσχέδιο των προαπαιτούμενων. Αναμένουμε επομένως με ενδιαφέρον τη στάση τόσο της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και των υπολείπων κομμάτων σε σχέση με τα μέτρα ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης που περιλαμβάνει η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο μεγάλο πεδίο της διαπραγμάτευσης, δηλαδή τα εργασιακά. Η κυβέρνηση, μετά από μεγάλες προσπάθειες αλλά και μετά από σκληρό πολιτικό αγώνα στην Ευρώπη, εξασφάλισε την επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή των θεμελιωδών αυτών αρχών με βάση τις συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων ίσχυε επαόριστον. Επίσης, στο ίδιο πεδίο αποκρούστηκαν οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και για κατοχύρωση του δικαιώματος των εργοδοτών στην ανταπεργία. Αυτό, ωστόσο, πρέπει να τονιστεί είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έδωσε αυτό το δύσκολο αγώνα όχι μόνο απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, που εξακολουθεί ακόμη και τώρα να θεωρεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την προστασία του κόσμου της εργασίας ως ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εν ώψη του Eurogroup της 22ης Μαΐου.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και να ψηφιστεί αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από το προγραμματισμένο ταξίδι του για την στην Κίνα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στις 16 Μαΐου. Επίσης, σας ενημερώνω ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, τόσο για να παρουσιαστεί από τη διαπραγματευτική ομάδα αναλυτικά το σύνολο της συμφωνίας, όσο και για να προγραμματιστούν οι πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος. Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει, πιθανόν ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως είναι προφανές, από αύριο η προσοχή της κυβέρνησης αλλά και του Πρωθυπουργού προσωπικά στρέφονται στη μεγάλη προσπάθεια για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Καθώς, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, κεντρική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι στις 22 Μαΐου να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος. Είναι ακριβώς αυτή η συνολική συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο για την ανάκτηση της πρόσβασης της χώρας μας στις αγορές χρήματος και την οριστική έξοδο από την Επιτροπή. Ήδη τα σημάδια από το εξωτερικό και σε αυτό το πεδίο είναι θετικά. Οι σημερινές δηλώσεις του Προέδρου του Eurogroup κ. Dijsselbloem, του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Μισκοβισή, αλλά και το κοινό ανακοινωθέν των τεσσάρων θεσμών καταδεικνύουν ότι η επίτευξη της συνολικής συμφωνίας είναι ένας εφικτός αλλά και αναγκαίος στόχος. Είναι εξάλλου ακριβώς αυτή η συνολική συμφωνία που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο τεχνικό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν δηλαδή, όπως έχει δηλώσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, μόνο εφόσον εφαρμοστούν και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης του ελληνικού χρέους μετά τη λήξη του προγράμματος. Και εδώ δεν μπορεί κανείς παρά να σημειώσει ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη σύγκρουση και αντίθεση με το αφήγημα της προηγούμενης κυβέρνησης αλλά και της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, που δύο μόλις χρόνια πριν θεωρούσε το ελληνικό χρέος βιώσιμο, αναζητώντας μάλιστα και τα σχετικά πιστοποιητικά. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Καλογερή. Κύριε εκπρόσωπε, τη συμφωνία πώς θα τη χαρακτηρίζατε, μια καλή συμφωνία ή μια αναγκαία συμφωνία? Το ότι η συμφωνία αυτή είναι αναγκαία δεν είναι κάτι για το οποίο μπορεί να αμφιβάλλει κανείς. Είναι προφανές ότι είναι προϋπόθεση για την εμπέδωση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας και για την συνέχιση της στήριξης από τον επίσημο τομέα. Νομίζω ότι στο εισαγωγικό μου σημείο με ήμουν σαφής. Θεωρούμε ότι με βάση και τις παράλογες απαιτήσεις από τις οποίες εκκίνησαν οι διαπραγματεύσεις εκ μέρους ιδιαιτέρως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η τελική συμφωνία είναι μια ισορροπημένη και βιώσιμη συμφωνία. Παρακαλώ, κυρία Ζωμπά. Κύριε εκπρόσωπε, πού αποδίδεται την εξαιρετικά επιφυλακτική δήλωση από το γερμανικό ΕΠΙΚ ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και μένουν κάποια ζητήματα να διευθετηθούν στο Eurogroup, όπως τα πλεονάσματα κτλ.? Είναι προφανές ότι εκ μέρους όλων των πλευρών έχει δηλωθεί ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα ολοκληρωθεί μόνο εφόσον υπάρξει και συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του ελληνικού χρέους, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά είναι συνδεδεμένη η συμφωνία αυτή με το δημοσιονομικό μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Δηλαδή, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ελληνικό χρέος θα είναι βιώσιμο, πράγμα το οποίο εξαρτάται και από το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2019, μετά το 2018. Με αυτή την έννοια έχουμε μπροστά μας 15-20 μέρες εντατικής εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό τόπο που θα οδηγήσει στη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, θα οδηγήσει στον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων που ζητά το ΔΝΤ για να μπορέσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι τόσο γενική ώστε να μην δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα στην Γερμανία εν ώψη και των εκλογών του Σεπτεμβρίου, αλλά και από την άλλη μεριά τόσο ειδική ώστε να έχει τη δυνατότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ολοκληρώσει μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να εντάξουμε τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να ανακτήσουμε την πρόσβασή μας στις αγορές. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο. Κύριε εκπρόσωπε, όσον αφορά το χρέος και τη συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα,
Ποια είναι αυτή η διατύπωση δηλαδή που θα ικανοποιήσει όμως πολιτικά και την κυβέρνηση, πρώτον, και δεύτερον, διατύπωση εννοώ στο πλαίσιο του Eurogroup, και δεύτερον, να περιμένουμε μια τέτοια απόφαση στις 22 Μαΐου είναι απόλυτα εφικτή ή μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση της τάξης, ξέρω εγώ, μέχρι τις 8 Ιουνίου ή τουλάχιστον τις μέρες πριν τις 8 Ιουνίου που είναι η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Ακούστε, ο στόχος όλων των πλευρών, ο διατυπωμένος στόχος όλων των πλευρών είναι να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να προεξοφληθεί. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ανάγκη για συνέχιση των συζητήσεων για λίγες μέρες και μετά το Eurogroup και να προχωρήσουμε πιθανόν σε ένα έκτακτο Eurogroup το οποίο θα καταλήξει στην συνολική συμφωνία. Αυτό δεν μπορεί να το προεξοφληθεί, όπως σας είπα, κανένας. Τώρα, όσο αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, δηλαδή ποια είναι εκείνη η διατύπωση η οποία θα ικανοποιεί την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων τα οποία θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, έτσι ώστε το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι υπάρχει η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους των ευρωπαϊκών θεσμών που θεωρεί ότι το ελληνικό χρέος, τουλάχιστον με τα όσα μέχρι τώρα έχουν συμφωνηθεί, είναι βιώσιμο. Από την άλλη μεριά υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θεωρεί ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα ελάφρυνσής του. Αυτό το οποίο θα συζητηθεί είναι ο βαθμός της ειδικότητας του προσδιορισμού αυτών ακριβώς των μέτρων που θέλει να εφαρμοστούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως, σε αυτή τη συζήτηση συμφωνεί ότι χρειάζονται μέτρα ελάφρυνσης για να καταστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο και να μην υπάρχουν πλέον οι οποιασδήποτε επιφυλάξεις εκ μέρους των αγορών για τη σταθερότητα και, και το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας αλλά και της Ελλάδας. Αυτή την έννοια οι διατυπώσεις οι οποίες μας ικανοποιούν θα είναι εκείνες οι διατυπώσεις που θα ανοίξουν την πόρτα για την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν υπάρξει και σε αυτό το στάδιο η πρόθεση των θεσμών να ζητήσουν επιπλέον υπογραφές και από την αντιπολίτευση ή δεσμεύσεις. Είτε είναι αυτές υπερψήφιση, είτε είναι υπογραφή, όπως είχε ζητηθεί στο παρελθόν, σε άλλες καταστάσεις. Και αν και πώς σχολιάζεται τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα το πρωί, ότι το πακέτο το οποίο εσείς κλείσατε με αυτή τη συμφωνία είναι 8,5 φορές πάνω από το περιβόητο email Χαρδουέλη. Εντάξει, τώρα τα μαθηματικά του κυρίου Μητσοτάκη είναι ζήτημα το οποίο δυσκολεύομαι να σχολιάσω. Θα σας απαντήσω όμως. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανή απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή των ευρωπαϊκών θεσμών να δεσμευτεί η αντιπολίτευση ότι θα εφαρμόσει τα μέτρα, αυτό είναι μια ερώτηση την οποία πρέπει να απευθύνεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δεσμεύεται για την αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι να δεσμεύεται για τον εαυτό της. Συγκεκριμένα τώρα για τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Το email Χαρδούβελη, όπως γνωρίζετε, δεν αποτελούσε την βάση οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Ήταν μια πρόταση της τότε ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είχε απορριφθεί άμεσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για να σας δώσω μια εικόνα για τις απαιτήσεις των θεσμών το 2014, θα σας πω ότι οι απαιτήσεις αυτές ήταν περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έπρεπε να πάρθουν ως μέτρα για να συμπληρωθεί το κενό μεταξύ του 0,2% πρωτογενούς πλεονάσματος που πέτυχε η τότε κυβέρνηση σε σχέση με το στόχο του 1,5%. Εκεί υπήρχε ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης του 1,3%.
Επίσης, οι θεσμοί ζητούσαν άλλα περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια μέτρα, έτσι ώστε να πιαστεί ο στόχος του 2015, που σας θυμίζω ότι ήταν 3% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Επομένως, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις διαφορετικές εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ζήταγε άλλα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση. Και όλα αυτά για την διετία μόνο 2015-2016. Το σύνολο μας κάνει 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτή την έννοια καταλαβαίνετε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, τα μαθηματικά του κυρίου Μητσοτάκη παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στην φαντασιοπληξία του success story των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου. Φαίνεται ότι δεν έχει πάρει καμία απολύτως απόσταση από τα τότε κυβερνητικά πεπραγμένα. Παρακαλώ. Στο θέμα του χρέους, πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Γερμανία, να είναι δηλαδή τα μέτρα και τόσο γενικά και τόσο ειδικά όπως περιγράφεται και να ικανοποιούν ταυτόχρονα την κυβέρνηση? Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, για τα αντίμετρα. Αν διαβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι θα εφαρμοστούν μόνο με την επίτευξη του στόχου του 3,5% ή θα είναι στο επιπλέον ποσό, στο επιπλέον αποτέλεσμα από αυτό το 3,5, όπως λέει η αντιπολίτευση? Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, ξεκινήσουμε από το τέλος. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει, ας το επαναλάβουμε άλλη μία. Εφόσον το 2018 πιάσει η ελληνική κυβέρνηση το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%, αυτό σημαίνει, και επειδή το πρωτογενές πλεόνασμα έχει την ιδιότητα να μεταφέρεται από τη μία χρονιά στην άλλη, ότι η προβολή για το 2019 θα είναι πάλι περίπου στο 3,5%. Τούτο σημαίνει ότι αν προσθέσεις ένα και αφαιρέσεις ένα, καταλήγεις πάλι στο 3,5%. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι η μοναδική προϋπόθεση για να εφαρμοστούν τα αντίμετρα είναι η ελληνική κυβέρνηση το 2018 να είναι εντός των στόχων που προβλέπει το πρόγραμμα. Οτιδήποτε άλλο δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα. Σε ό,τι αφορά τώρα για το ερώτημα του χρέους, απάντησα και προηγουμένως. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ διαφορετικών επιδιώξεων. Των επιδιώξεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχει πολλάκις δηλώσει ότι το ελληνικό χρέος με τα σημερινά δεδομένα, κατά τη δική του εκτίμηση, δεν είναι βιώσιμο, και από την άλλη μεριά τις επιδιώξεις της Γερμανίας, που γνωρίζετε ότι έχει εσωτερικούς λόγους αλλά και ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους να είναι εξαιρετικά επιφυλακτική σε ρυθμίσεις χρέους, καθώς τούτο δημιουργεί αυτό το οποίο οι Γερμανοί αρέσκονται να ονομάζουν ηθικό κίνδυνο. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να βρεθεί μία χρυσή τομή, η οποία, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον με βάση τις μέχρι τώρα δηλώσεις όλων των πλευρών, είναι εφικτό να βρεθεί μέχρι το Eurogroup της 22ης Μαΐου ή, εν πάση περιπτώσει, λίγες μέρες μετά από αυτό, σε περίπτωση που χρειαστεί λιγοήμερη παράταση των συζητήσεων. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι ευχαριστημένη στο βαθμό που τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, η περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα συμφωνηθούν, θα είναι τόσο ειδική ώστε να ικανοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να βγάλει μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, πράγμα το οποίο έχουμε πολλάκι πει και έχει δηλωθεί και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, επιβεβαιώσατε τις πληροφορίες ότι έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο σκούπα, το οποίο θα περιλαμβάνει πολλά άρθρα, και μάλιστα ότι τα θετικά αντίμετρα θα αποτελούν ένα πακέτο, ώστε να δοθεί δυνατότητα σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, αν το επιθυμούν, να στηρίξουν τουλάχιστον τα θετικά αντίμετρα. Το πρώτο ερώτημα είναι αν καλείται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν τη Νέα Δημοκρατία, η οποία το αρνείται, να στηρίξει τα θετικά αντίμετρα, ανεξάρτητα με το αν τελικά μπορέσουν να εφαρμοστούν. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες ότι μέσα στο πολυνομοσχέδιο το συγκεκριμένο θα έρθει η περικοπή του αφορολόγιου του των βουλευτών ως μια συμβολική κίνηση, καθώς θα περικοπεί το αφορολόγιο, θα μειωθεί το αφορολόγιο το ποσοστό στους πολίτες. Ευχαριστώ. Το
σύνολο του νομοσχεδίου θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα κατατεθειμένο στη Βουλή, επομένως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω οτιδήποτε περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα θετικά μέτρα, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα καταθέσουμε σε ένα ξεχωριστό άρθρο και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιο πολιτικό κόμμα ή σε όποιον βουλευτή θεωρεί ότι αυτό είναι το ορθό να τα ψηφίσει. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι δικό του ζήτημα. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον τη στάση τους και την τοποθέτησή τους. Κύριε εκπρόσωπε, έχετε κάποια πληροφόρηση, κάποια γνώση του οδικού χάρτη για τις συζητήσεις για το μεσοπρόθεσμο και για τα πρωτογενή πλεονάσματα από εδώ και στο εξής? Είναι το Μπάρι σύνολος των G7 στην Ιταλία στις 13 του μηνός το επόμενο στάδιο στη συζήτηση αυτή? Έχει εκδηλώσει η ελληνική κυβέρνηση πρόθεση να συμμετάσχει σε όποιες συζητήσεις γίνουν? Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση και συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες και σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται αναφορικά με το ελληνικό χρέος, καθώς όπως καταλαβαίνετε την αφορά και άμεσα. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 22 Μαΐου θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από όλες τις πλευρές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εφόσον χρειαστεί, θα επιδιώξει και να έχει και επαφές και συνομιλίες με όλους τους εμπλεκόμενους, είτε αυτή είναι η γερμανική κυβέρνηση, είτε αυτή είναι η Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, είτε και η ίδια η διοικήτρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Λαγκάρντ. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να μας ενημερώσετε αν υπάρχει στο κείμενο της συμφωνίας αίτημα για δέσμευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα μέτρα που έρχονται και αν υπάρχει, ποιος το ζήτησε, η ελληνική κυβέρνηση ή οι δεσμοί? Στο κείμενο της συμφωνίας αυτή τη στιγμή, εφόσον αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι μάλλον δύσκολο να δεσμεύεται η ελληνική κυβέρνηση για κάτι το οποίο αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης σας διαβεβαιώ ότι ποτέ δεν ζητήθηκε οποιαδήποτε δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε άλλου σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της, θεωρεί ότι έκανε το καλύτερο δυνατό για μια κατάληξη των διαπραγματεύσεων και για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και από εκεί και πέρα αυτός ο οποίος θα κρίνει τα πεπραγμένα μας δεν είναι ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση ούτε κανένας άλλος εκτός από τον ελληνικό λαό όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κύριε εκπρόσωπε, πέρα από τις περικοπές στο συνταξιοδοτικό και το αφορολόγητο, υπάρχουν άλλες υποχωρήσεις στη συμφωνία που τις αξιολογείται ως αρνητικές? Για παράδειγμα, η διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων της Κυριακής. Κοιτάξτε, όπως σε όλες τις διαπραγματεύσεις, αυτό στο οποίο καταλήγει κανείς είναι ένας κοινός τόπος που περιλαμβάνει υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές. Σε σχέση με τις Κυριακές, πρέπει να σας πω ότι η αρχική απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν η οριζόντια καθιέρωση, δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα καθιέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων για όλες τις Κυριακές του χρόνου. Αυτό το οποίο εμείς καταφέραμε ήταν να περιορίσουμε και χωρικά τη συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή να περιοριστεί στις τουριστικές περιοχές, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Αθήνας και, και στην παραλία και να μειώσουμε βεβαίως και τον σχετικό χρόνο, καθώς προβλέπεται ότι κάποια εμπορικά καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα μάλλον, θα έχουν τη δυνατότητα, δεν θα έχουν την υποχρέωση να είναι ανοιχτά την περίοδο της την θερινή τουριστική περίοδο. Επομένως, θεωρώ ότι πρόκειται για έναν συμβιβασμό ο οποίος είναι αναγκαίος στο βαθμό που η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα προσαρμογής και εξαρτάται από την χρηματοδότηση, εν πάση περιπτώσει, του επίσημου τομέα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το μηχανισμό, την τεχνολογία αυτών των προγραμμάτων και θεωρώ ότι με δεδομένες τις συνθήκες πετύχαμε το καλύτερο δυνατό. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Εφόσον θεωρείτε ότι μέχρι τα τέλη του μήνα λογικά θα έχουμε μια συμφωνία και όσον αφορά τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος, ήθελα να ρωτήσω, μετά την συνολική συμφωνία, ο στόχος της κυβέρνησης πλέον για να βγει στις αγορές πότε προσδιορίζεται? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω ένα
μια σαφή ημερομηνία έξοδου στις αγορές. Αυτό είναι απολύτως αδύνατο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι να επαναλάβω όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες, κατά την οποία δήλωσε ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατόν αμεσότερη έξοδος της χώρας στις αγορές χρήματος μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την συνολική συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος και τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά την περίοδο μετά το 2018. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε τους στόχους της κυβέρνησης πάλι σε σχέση με την έξοδο για τις αγορές, στις αγορές, σε ό,τι αφορά τον χρόνο, την ποσότητα των χρημάτων, το επιτόκιο δανεισμού και τη διάρκεια των ομολόγων? Όχι, βέβαια. Κύριε εκπρόσωπε, παρακολουθώντας όσα λέτε και όσα γίνονται, έρχεται μία συμφωνία που έχει για πολλά χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, δηλαδή γύρω στα 7 δις μέτρα, όχι μέτρα, συγγνώμη, πλεόνασμα κάθε χρόνο. Αυτό από πού σας προέκυψε? Από το 3,5%. Δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τουλάχιστον 3-4 χρόνια, νομίζω. Δεν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για την τεχνική συμφωνία που αφορά τις μεταρρυθμίσεις από τώρα και μέχρι το 2018. Ωραία. 18, 19, και τα 20. Μέτρα τα δημοσιονομικά για το 19 και το 20. Τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν ξέρω από πού σας προέκυψαν. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι μέχρι το 20 τουλάχιστον θα έχουμε 3,5 άρια. Αν το αρνείστε. Δεν το αρνούμε. Απλά δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα το δημοσιονομικό μονοπάτι μετά τη λήξη του προγράμματος. Επομένως δεν καταλαβαίνω από πού σας προέκυψε. Όλα αυτά τώρα δεν έχουν ανακοινωθεί πάντως που συζητιώνται. Επισήμως, άρα συζητάμε επί τη βάση κυρίως πληροφοριών και γενικών. Δεν συζητάμε επί τη βάση καμίας πληροφορίας. Σήμερα το πρωί είχαμε τεχνική συμφωνία, κύριε Μακρυγιάννη, και αυτή τη στιγμή κάνω επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επομένως, τι εννοείται ότι συζητάμε βάσει πληροφοριών? Θα έχουμε 3,5% πλεονάσματα μέχρι και το 20, ναι ή όχι? Θα έχουμε. Με ένα μείγμα πολιτικής που είναι υπαγορευμένο κατά κύριο λόγο από τους δανειστές και δεν σας αρέσει, από ό,τι κατάλαβα, ιδιαιτέρως. Προφανώς, γι' αυτό και στεναχωριέται και ο κύριος Τσακαλώτος, όπως δήλωσε για ορισμένα πράγματα. Η ερώτησή σας ποια είναι ακριβώς? Θα σας πω. Με περικοπές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις και άλλες μεταρρυθμίσεις που είναι πάλι υπαγορευμένες, όπως για τα καταστήματα της Κυριακής κτλ. Αν αυτό, κύριε εκπρόσωπε, δεν λέγεται μνημόνιο χωρίς λεφτά, πώς λέγεται? Κύριε Μακρυγιάννη, είναι προφανές ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής που συνοδεύουν μια δανειακή σύμβαση. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2019, έτσι ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει στο πρόγραμμα και αυτό να οδηγήσει στο άνοιγμα της προοπτικής για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Από το 2018 και μετά, όταν η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτεί από μόνη της το χρέος, αυτό σημαίνει ότι θα έχει και άλλες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την διαχείριση των οικονομικών της. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν κατανοώ ακριβώς ούτε το σκοπό, ούτε το περιεχόμενο της ερώτησής σας. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή και εσείς παρευρήκατε νωρίτερα, μιλάμε για μια τριετή συμφωνία τουλάχιστον, που είναι 18-19-20, με υπαγορευμένη πολιτική. Ακούστε, κύριε Μακρυγιάννη, για να συνεννοηθούμε. Για να συνεννοηθούμε. Και μείωσε φορολόγηση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο σύνολο της Ευρωζώνης τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να επιτυγχάνουν συγκεκριμένα πρωτογενή πλεονάσματα και να έχουν συγκεκριμένους κανόνες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ελλείμματος ή του πλεονάσματός τους ανάλογα με την βιωσιμότητα του χρέους τους. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αντιθέτως αφορά το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωζώνης, των οποίων, όπως γνωρίζετε, οι προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Επομένως, εξαιτίας του γεγονότος ότι συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε και τους κανόνες τους. Αλλά αυτοί οι κανόνες δεν είναι απαραίτητος κανόνες μνημονιακοί. Οι μνημονιακοί κανόνες τηρούνται στο βαθμό που μια χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα. Εφόσον αναχρηματοδοτεί κανονικά το χρέος της από τις αγορές, έχει τη δυνατότητα της συζήτησης για την οικονομική πολιτική την οποία θα ασκήσει με βάση τους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Όταν σου υπαγορεύουν λοιπόν μέτρα μέχρι το 20, είναι ή δεν είναι μνημόνιο?
Κύριε Μακρυγιάννη, επιμένετε να μην κατανοείτε αυτό το οποίο σας λέω. Δεν μπορώ να συνεχίσω το διάλογο. Έχω νομίζω απαντήσει. Παρακαλώ. Αν δεν έχετε τελειώσει με τα θέματα της αξιολόγησης, θα ήθελα ένα άλλο ζήτημα. Εκτός αν προηγείται άλλη ερώτηση για αυτό το θέμα. Δεν έχω δει. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, εάν έχει ετοιμαστεί η ατζέντα συναντήσεων με ξένους ηγέτες του Πρωθυπουργού στο Πεκίνο και αν σε αυτή την ατζέντα προβλέπεται συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν. Γίνονται διπλωματικές επαφές για τις συναντήσεις τις οποίες θα έχει ο Πρωθυπουργός στο Πεκίνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη συμφωνία για συνάντηση. Παρακαλώ, κύριε Αλφερόπουλε. Από την ευρύτερη επικαιρότητα, κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να σχολιάσετε και θα σας πω γιατί το ζητώ, τις δηλώσεις, τη συνέντευξη του επιχειρηματία κυρίου Σαββίδη, ακριβώς επειδή αναφέρθηκε τόσο προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, όσο και προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο σε σχέση με τη συνέντευξη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Έχετε πει, κύριε εκπρόσωπο, ότι έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας που δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν τελειώνοντας αυτά τα δύο χρόνια και πριν μπούμε στην υποχρέωση των νέων μέτρων, ποια είναι αυτά που σκοπεύετε να διαπραγματευτείτε και αν υπάρχει δυνατότητα? Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει για μέτρα δημοσιονομικά και άλλα που αφορούν την περίοδο μέχρι και τη λήξη του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης θα συζητηθούν όλα όσα προβλέπονται από τη συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θεωρείτε ότι η συμφωνία θα περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Και τον ΑΝΕΛ. Ναι. Και τον ΑΝΕΛ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε απευθεία σύνδεση με τη Γενική